Γεια σας μάγκες και μαγκίτισες, Nightlight εδώ πέρα. Καλώς ορίσατε σε άλλο ένα Moto Monday. Εδώ μαζί σας άλλη μια Δευτέρα, η δεύτερη Δευτέρα συνεχόμενη. Να δούμε για πόσο θα το κρατήσω αυτό. Σήμερα έχουμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Έχω και εσείς να μου προτείνετε να γράψετε από κάτω. Θα συμμετέχετε και εσείς δηλαδή σήμερα. Γι' αυτό θέλω την προσοχή σας όσο γίνεται. Α, ανοίγει αυτός, ε. Και πήραμε το copyright ώστε να μην αγχωθούμε για μετά, μήπως δεν το πάμε. Και είμαστε με τις ελπίδες ότι θα υπάρξει ένα βιντεάκι χωρίς copyright. Λοιπόν, ας αρχίσουμε με το πρώτο θέμα και το πιο βασικό. Από όσο βλέπετε δεν έχω ακόμα τα γατάκια. Το έχω καθυστερήσει πολύ λόγω πολλών προβλημάτων. Και θέλω εσείς να μου προτείνετε από κάτω τι είδους γάτια θέλετε να πάρω. Θα είναι σίγουρα μηχανής, δηλαδή κοκαλάκια και τα σχετικά. Όχι τα κοκαλάκια που βάζουμε στα μαλλιά. Απλώς έχω δύο επιλογές. Ή θα πάρω τα γαντάκια που τελειώνουν κάπου εδώ πέρα, το γαντάκι, το απλό δηλαδή. Ή θα πάρω γαντάκια που τελειώνουν κάπως εδώ πέρα. Θα σας δείξω εικόνες που σίγουρα θα βρω στο ίντερνετ, για να μου πείτε και εσείς τι προτείνετε. Εμένα και τα δύο μου αρέσουν, απλώς πιστεύω ότι άμα πάρω τα γαντάκια που είναι πιο μακριά, που πάνε προς τα πάνω, που διαφέρουν με τα άλλα, εκεί θα παίξει το ότι παίζουν άλλα εκεί πέρα. Ενώ το άλλο είναι λίγο πιο στυλάτο, ρε παιδί μου, είναι μες στη μόδα. Να πάω να κάνω στο τούνελ κάνα ξερόγκαζο. Έχουμε τα φιλαράκια μας μπροστά. Και αυτά πάνω κάτω μάγκες, αυτά για τα γατάκια εννοώ. Κάπου εδώ θέλω να βοηθήσω ένα φιλαράκι το οποίο με έχει βοηθήσει πάρα πολύ, εννοείται με το κανάλι έτσι, όχι με την προσωπική ζωή. Και το μόνο που θέλω από εσάς είναι σε αυτήν την εικόνα που σας δείχνω τώρα, που θα έχω link στην περιγραφή, να πάτε να κάνετε ένα like, τίποτα άλλο. Ένα like μέσω του Facebook. Αυτό θέλω από εσάς. Θα τον βοηθήσει στην καριέρα του ως φωτογράφος. Μέχρι το τέλος του μήνα είναι ο διαγωνισμός. Ό,τι γίνεται εδώ ρε. Αγώνα έχει. Όπο μαλάκα. Έσκασε μια φωτοβολίδα και νόμιζα ότι έσκασε η μηχανή. Παναγία μου, σκοτώθουν. Τώρα δεν ξέρω το που πάω. Απλώς δεν θέλω να σας πάω από τα ίδια μέρη όσο γίνεται, γιατί η Αθήνα σας το έχω ξαναεξηγήσει, οι δρόμοι είναι λίγο κάπως. Μπορώ να σας πάω μέσα στενά να χαθώ, αλλά εκεί παίζει κάτι άλλο, το ότι θα έχει κίνηση, θα είναι στενά, οπότε θα ψάχνω το που να πηγαίνω. Ενώ εδώ είναι λίγο πιο chill τα πράγματα. Τώρα, γιατί άμα έρθεις Παρασκευή, Σάββατο βράδυ από εδώ που είναι το γκάζι λίγο πιο πάνω, βάψε τα μαύρα αδερφέ. Οπότε μάγκες, αυτό θέλω από σας μόνο, άμα γίνεται. Όλα πάνε καλά ευτυχώς με τη μηχανή, δεν μου έχει βγάλει τίποτα. Του αλλάζω τα φώτα και εγώ δεν έχω να πω κάτι γι' αυτό. Απλώς τρώει τη σωστή συντήρηση από μένα, σε φάση εννοώ με τα σέρβις. Και δηλαδή άμα ακούσω κάτι περίεργο πάνω στη μηχανή, απευθείας θα πάω στο μηχανικό να δω το τι έχει. Ακόμα και το παραμικρό, άμα το προλάβεις νωρίς, δεν θα είναι το ίδιο με το να το αφήσεις και λες εντάξει θα πάω την άλλη εβδομάδα ή θα πάω την άλλη εβδομάδα. Γιατί αυτό το μικρό μπορεί να γίνει κάτι πολύ μεγαλύτερο, να επηρεάσει και κάτι άλλο. Και μετά τρέχα γύρευε. Ευθεία βλέπω εδώ. Και κόκκινο εδώ. Οπότε πάμε σε λίγο πιο ανοιχτό δρόμο. Άλλη μια όμορφη Δευτέρα,
να κάνει να σου πάει καλά η εβδομάδα, παιδιά, με εκπλήξεις οι οποίες θα είναι θετικές και όχι αρνητικές. Να δούμε και ο καιρός θα μας κάνει αυτήν την εβδομάδα, γιατί πραγματικά δεν έχει κατασταλάξει πουθενά όπως το βλέπω. Π.χ. τώρα έχουμε σκάσει από τη ζέστη, πριν 4 μέρες έκανε κρύο. Τι να πεις. Πάμε να σηκώσουμε μια καλή, βλέπω άδειο δρόμο. Ό,τι καλύτερο. Δεν πιάνει και το λάστιχο, ακόμα είναι κρύο μπροστά. Προσπαθώ. Να είσαι καλά. 600. Κάτι κάνει. Να είσαι καλά, αδερφέ. Και μην αρχίσετε τα κράνος και τα σχετικά. Εννοείται, κρανάκι το πιο βασικό. Με αυτό ξυπνάς, με αυτό κοιμάσαι. Όπως και να το κάνουμε. Κάποια στιγμή θα συζητήσουμε και για τα street, σε φάση και γυρίζουμε πάλι στο πρώτο θέμα που σας ζήτησα τη βοήθειά σας. Εκτός από ότι να μου πείτε τι να επιλέξω, τα κοντά ή τα μακριά γάντια, θέλω να μου πείτε επίσης και το γιατί, άμα γνωρίζετε το τι είναι το καθένα. Όσο παραπάνω γνώμες τόσο το καλύτερο. Ναι, δεν έχω μάθει αλλαγή και ξέρετε κάτι, δεν γουστάρω για να μάθω στην τελική. Γιατί οδήγησα χιλιάρι και κατάλαβα πολλά. Βέβαια, αν πάω πάλι σε μοτάρντ στο μέλλον, ή άμα πάρω ένα μοτάρντ ενώ έχω ένα street, άμα πάρω το μοτάρντ εννοείται θα αρχίσω να εξασκούμε στην αλλαγή της ταχύτητας. Βέβαια, αν μου βγήκε στο street, καλώς, αλλιώς τι να πω. Τώρα θα κάνω κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ μεγάλο λάθος και σας το λέω σαν μάθημα. Μην περνάτε από το κέντρο άμα έχετε street με εξάτμιση. Και γενικώς άμα έχετε κάτι το οποίο κάνει μπαμ, δηλαδή βόμβες και τα σχετικά, ξέρετε εσείς. Κάτι μου έκανε εντύπωση αυτές τις μέρες. Είχα πάει από Αργυρούπολη το βράδυ και αυτό που παρατήρησα είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλοί τρελοί στην Αργυρούπολη. Αλλά όχι μόνο τρελοί, DNL τρελοί. Σηκώνει ένας τυπάς Σούζα και μου λέει DNL! Ενώ ήταν μόνο Σούζα. Ρε γαμώ το, λέω, αυτός είναι σίγουρα subscriber του καναλιού, τρελάκιας. Και σας έχω πει πάρα πολλές φορές ότι το γουστάρω να το κάνετε αυτό και με φτιάχνει, πώς να το κάνουμε, είναι λίγο πιο... Πάντως μέσα σε αυτήν την εβδομάδα θα υπάρξει σίγουρα κι άλλο βιντεάκι, ενώ πηγαίνω για τα γαντάκια, για την αγορά τους. Θα προσπαθήσω να τους πάρω όσο γίνεται βέβαια, γιατί λογικά μόλις μπω μέσα στο κατάστημα δεν θα μπορώ να τραβάω με την κάμερα, για διάφορους λόγους. Και θα δείτε κι εσείς το τι πήρα και τι επέλεξα. Σκέφτομαι επίσης να χαμηλώσω λίγο το ρέξι, να το πω πιο χαμηλά. Το παίρνει ακόμα, παίρνει πάρα πολύ. Αλλά για αυτό θα ρωτήσουμε και το μηχανικό, που ξέρει, έχει δύο γνώσεις παραπάνω, γιατί αυτός θα ρύθμισε.
ως πιο ιδανικά. Δεν ξέρω, φοβάμαι ότι άμα το κατεβάσω κι άλλο μετά θα γίνει σαύρα σκέτη. Θα δούμε, μάγκες μου, θα δούμε. Επίσης, θέλω να ζητήσω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για την υποστήριξη για τις μπλουζίτσες, γιατί έχουν φύγει όλες, έχουν εξαντληθεί, έχουν σταλθεί. Πολλοί μου ζητάτε κι άλλες, γιατί δεν προλάβατε να πάρετε. Οπότε υπολογίστε σε κανένα μήνα από τώρα, κάτι θα κάνουμε. Θα βγουν λογικά πάλι προπαραγγελίες, με μπρελοκάκια και τα σχετικά αυτοκόλλητα και κάτσε καλά. Τώρα εδώ πέρα, να ξέρετε, είναι ένα από τα πιο επικίνδυνα μέρη για αυτή την ώρα. Ήδη έχετε καταλάβει πιο πολύ, πάμε προς το Σύνταγμα. Έχω να περάσω από το Σύνταγμα, μάγκες μου, πάρα πολύ καιρό. Δεν έχει τύχει να περάσω από το Σύνταγμα. Και γενικώς, κάτι που θα παρατηρήσετε πιο πολύ είναι ότι έχουμε τόσα πολλά πράγματα εδώ πέρα στην Αθήνα. Έχουμε την Ακρόπολη, έχουμε διάφορα μνημεία, τα οποία δεν θα τα επισκεφτούμε σχεδόν ποτέ, ρε φίλε. Και όχι ότι είναι δύσκολο γενικώς. Όχι ότι είναι δύσκολο να τα επισκεφτείς, όπως έλεγα, αλλά τα έχεις δίπλα σου και τα έχεις, όχι βαρεθεί, τα έχεις συνηθίσει. Ενώ κάποιος τουρίστας θα έρθει εδώ πέρα, θα αρχίσει να σου λέει τώρα ιστορίες, οποίες θα τις ακούσεις για πρώτη φορά στη ζωή σου. Ωπ, κάτι γίνεται εδώ στο Σύνταγμα, δεν προλάβω να δω. Για όσους δεν έχουν πάει στο μουσείο της Ακρόπολης, στην Ακρόπολη και γενικώς στα πολύ basic πράγματα, έστω μια φορά να πάει, ρε παιδί μου. Δηλαδή, εντάξει, είναι ηρωνία να έχουμε τόσα πράγματα στην Αθήνα για να μην τα επισκεπτόμαστε πραγματικά. Και τώρα να πω ότι πριν κάτι μέρες κάναμε το πρώτο μας live. Ήταν αρκετά δυνατό. Για το επόμενο θα προσπαθήσω να έχουμε καλύτερο ήχο και καλύτερη εικόνα, που είναι εύκολο, απλώς θέλει αρκετή δουλειά από τη μεριά μου. Κοίτα εδώ τι κάνουνε, ρε φίλε. Δεν πάνε καλά οι άνθρωποι, εγώ σας το λέω. Λόκολο, 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 λόκολο. Αυτά, μάγκες μου, για σήμερα. Απλά πράγματα. Θα τα πούμε σύντομα με νέο βιντεάκι. Ίδια όμως τρέλα. Έως τότε, πάντα όρθιοι. Τα λέμε.